Έναν τρόπο όμως που είναι το μέλλον. Δεν είναι, δηλαδή είναι αυτό που συμβαίνει, θα έλεγα, σε όλα τα φυσιολογικά κόμματα. Και επειδή έλεγε για ο κύριος Δανέλης πριν για να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, οφείλουμε και να πάρουμε και τις εμπειρίες και από τα ευρωπαϊκά κόμματα, αν και εγώ καθόλου δεν συμφωνώ ότι αυτό το ευρωπαϊκό κράτος έτσι όπως είναι στις διάφορες εκφράσεις του είναι οπωσδήποτε και το πιο αποδοτικό, ας το, να πάρω αυτό τον όρο, και το πιο καλό, γιατί η Ευρώπη έχει κρίση. Η ευρωπαϊκή δομή έχει κρίση, η ευρωπαϊκή Βεβαίως. Αρχιτεκτονική άλλη, έχει άλλης κρίση. Φύσης όμως. Εμείς με έχουμε... τη σφραγίδα του νεοφιλελευθερισμού έχει κρίση. Άλλης φύσης ζητήματα. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Οι πολιτικές είναι ζήτημα. Συνεπώς, για να ξαναγυρίσω, λέω ότι δεν υπάρχει, για να σας καθησυχάσω και εσάς. Εμένα όχι, δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Εγώ ερωτήματα θέτω και ερωτήματα που βάζει ο κόσμος και βάζει. Το λέω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θέλω ξέρετε, να πω δεν ότι... είναι πρεμούρα δικιά μου προσωπική. Όχι, ναι. Θέλω να το πω ως εξής. Δεν υπάρχει καμιά έκφραση του πολιτικού συστήματος, κανένα κομματικό φαινόμενο, να το πω έτσι, που να μην βρίσκεται σε κρίση. Κανένα. Και εμείς. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όσο και αν φαίνεται αυτό ότι το λέω με έναν υπερβολικό τρόπο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί, ας πούμε, μια δικιά μας πλευρά της κρίσης είναι ότι πρέπει να αντιστοιχηθούμε με όρους της δικιάς μας λειτουργίας με αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα κόμμα λίγων δεκάδων χιλιάδων, ενώ υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι οποίοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, κριτικά αν θέλετε, βρίζοντας, δεν ξέρω τι, μας στηρίζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτό να εκφραστεί, να εκφραστεί και μέσα στη δικιά μας τη λειτουργία. Άρα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Τώρα, είναι πεδίο δόξης λαμπρό αυτό, αλλά πάντα έχει σημασία με ποιους όρους το κάνεις και τι κοινωνικές δυνάμεις και τι κοινωνικά στρώματα θέλεις να εκφράσεις. Και εδώ είναι η μεγάλη μας δυσκολία. Άρα δεν θα αρχίσετε το πετροβόλημα από μέσα. Αν ξεκινήσει ο Υπουργός Οικονομικών, όλοι αυτοί που είναι από τους 53, θα αρχίσουν όχι μόνο οι 11 θέλουν, θα αρχίσουν και άλλοι. Οι αντιπρόεδροι λοιπόν δεν γίνεται έτσι. Εντάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από τις σχηματοποιήσεις, ειλικρινά το λέω, και να δούμε επί της ουσίας. Δηλαδή, εγώ είμαι έτοιμος να συγκρουστώ και εντός και εκτός πάνω στα πραγματικά ζητήματα. Δεν μου αρέσει και δεν φαντάζομαι ότι αρέσει σε κανέναν να σκιαμαχούμε ή να κάνουμε άλλα πράγματα. Το πλαίσιο πάντως είναι συγκεκριμένο πλέον. Βεβαίως είναι συγκεκριμένο. Μπορείτε πλαίσιο να μας πείτε... Και είναι απολύτως γνωστό πλαίσιο. Ακριβώς. Και εγώ έχω με σαφήνεια πει ότι καθένας και καθεμιά που μπήκαμε σε αυτή την προσπάθεια ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει και με λεπτομέρειες. Πεις, δεν ήξερες, δεν ρώταγες τώρα, ξέρατε, μπήκατε. Θέλουμε, με δύο λόγια, ποια νομοσχέδια περιμένουμε την επόμενη, δεν ξέρω, από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να έρχονται. Κοιτάξτε, γνωρίζω, σας το λέω έτσι μετά με βεβαιότητα, ότι θα συγκροτηθούν πάρα πολύ γρήγορα οι διαρκείς επιτροπές της Βουλής, διότι όπως είπατε έχουμε ένα πακέτο εφαρμοστικών νόμων, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρξουν και νομοθετικές πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης και στα θέματα των τηλεοπτικών... Γιατί υπάρχουν έτοιμα τα νομοσχέδια. Υπάρχουν, ναι. Στα θέματα των τηλεοπτικών αδειών, σε ζητήματα που αφορούν την παιδεία και την υγεία, σε νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών και της Δημόσιας Διοίκησης, υπάρχει πλήθος πραγμάτων που είναι, αν θέλετε, και έξω από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, πολλά από αυτά, αλλά είναι απολύτως αναγκαία για να φτάσουμε σε μια λειτουργία του δημοσίου που να είναι υπέρ του πολίτη. Και θα γίνει και μια τροποποίηση για τους επίορκους, από ό,τι ακούγαμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν εκτός. Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί δεν λειτουργούσαν τα πειθαρχικά. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν λειτουργούσε ποτέ το πειθαρχικό. Εκεί κυρίως ελέγχεται ο κύριος Κατρουγάνος. Για να το τελειώσουμε. Πάρα πολλά πράγματα δεν λειτουργούν ούτε στους χρόνους που πρέπει, ούτε με τους όρους που πρέπει, ούτε να αποδίδουν δικαιοσύνη εκεί που πρέπει. Διότι υπάρχουν πλήθος τέτοιων
παραδειγμάτων που είπε και ο κύριος Δάρας. Μόνο αν λειτουργήσουν οι θεσμοί όπως πρέπει. Συνεπώς, αυτό που φεύγουμε οφείλουμε ουσιαστικά να διορθώσουμε είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα το διορθώσουμε. Κάναμε λάθος. Πράγματι, μπορεί ο κύριος Τασούλας να μας χτυπάει αλίπητα, αλλά νομίζω ότι θα αποκατασταθεί και θα αποκατασταθεί με ένα βάθος χρόνου, έτσι ώστε πράγματι να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.